Για πες μας, σε παρακαλώ πολύ, γιατί απαγορεύονται να πούμε συναθρήσεις άνω των 100 ατόμων μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Ναι, Φίλιππε, από σήμερα το πρωί και μάλιστα με απόφαση του ίδιου του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος εξέδωσε μια απόφαση έτσι ώστε να απαγορεύονται όλες τις συναθρήσεις, οι δημόσιες, δηλαδή οι πορείες, από σήμερα το πρωί μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου, με διοικητικό πρόστιμο για τους διοργανωτές που αγγίζει τα 5.000 ευρώ, όπως επίσης και 300 ευρώ πρόστιμο σε όλους όσους συμμετέχουν. Η αλήθεια είναι, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία λέει ότι δεν το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο, κάνουμε επί της ουσίας, λέει η αστυνομία, άρση των μέτρων, δηλαδή για να μπορεί ο κόσμος να διαδηλώσει. Γιατί πριν ήταν 9 άτομα. Συγγνώμη. Πριν ήταν 9 άτομα. Πριν ήταν καθόλου οι δημόσιες συναντήσεις, φίλοι, που απαγορεύονταν οι πορείες. Άρα τώρα επιτρέπονται. Επιτρέπονται μέχρι 100 άτομα. Πόσα θέλεις να είναι. Άκου τώρα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι μπήκε ο χρονικός περιορισμός μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, διότι έχουμε πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια τα οποία προγραμματίζονται αυτήν εδώ την ώρα για το νομοσχέδιο το οποίο αφορά την αστυνόμευση των πανεπιστημίων. Και καλά θα κάνουν να υπάρχει αστυνόμευση μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως που έχουν γίνει τα πανεπιστήμια άνδρο των ναρκωτικών, έχουν γίνει άνδρο των τρομοκρατών και των αναρχικών. Ακριβώς. Πάνε παιδιά και φοβούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων να κυκλοφορήσουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τι κατάλαβε. Κατάλαβε ότι επειδή ακριβώς συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα επεισόδια, προσπαθεί να προλάβει λοιπόν αυτή τη φορά τη δημιουργία καθολικών διαδηλώσεων, αν θέλεις, σε όλα τα μεγάλα κέντρα της Ελλάδας. Γι' αυτό και την πρωτοβουλία την πήρε μάλιστα ο αρχηγός και ωραία, όχι η ΓΑΔΑ, η Γενική Αστυνομική. Ωραία, μένουμε εδώ πέρα.